Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. Η σημερινή μέρα μας διδάσκει ότι με την συνεννόηση και με τη σύμβια όλων των δυνάμεων που διαθέτει η χώρα, φτάνουμε στο αίσιο αποτέλεσμα. Η διχόνοια πάντα ήταν αυτή η οποία καταδίκασε την Ελλάδα. Σε στιγμές διχόνοιας έζησε η Ελλάδα τις χειρότερες στιγμές της, σε στιγμές σύμβιας και κοινού αγώνα μεγαλούργησε. Αυτό ας κρατήσουμε ως μήνυμα της σημερινής ημέρας. Σας ευχαριστώ. Ο απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει σήμερα την ελευθερία. Την ελευθερία του, η οποία προήλθε από τα κόκαλα των Ελλήνων τα Ιερά. Η σκέψη όλων μας αυτή τη στιγμή στρέφεται στις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, του ελληνικού έθνους και όλων αυτών που συνθέτουν την ελληνική ιστορία. Μια ιστορία αγώνων και αίματος για την αποδύναξη του οποιοδήποτε ζυγού. Η σκέψη όλων μας στρέφεται επίσης στα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία βρίσκονται για πολλωστή ημέρα στα χέρια της γείτονος. Πιστεύω σύντομα να επανέλθουν στα κατοίκοντά τους και στις αιστείες τους. Χρόνια πολλά σε όλους εμάς. Μέρα σημαντική, μετά από 197 χρόνια, το μήνυμα της τότε εποχής είναι σημαντικό και για την αγωνιστική και το αγωνιστικό ήταν το μήνυμα της ενότητας της Ευρώπης. Τότε η υπομονή μας ανατείναξε τα ζυγά της Οθωμανικής Προεδρίας και τώρα τα καταστάσεις είναι δύσκολη. Γίνονται καινούργιε ανακατατάξει δίπλα στα σύνορά μα. Οφείλουμε εμεί να έχουμε μια σκία που ήταν και προηγούμενη να υπερασπίσουμε και τα σύνορά μα και να τα δούμε σε κυρίω. Και μια κυρία είναι σήμερα στην Ελλάδα για δύο Έλληνε στρατιώτε που βρίσκονται στι φυλακισμένε στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στον τόπο του και να πρέπει όλοι μας να συνδράμουν σε αυτές τις θέσεις. Χρόνια πολλά σε όλους, σε καρδιά, στα παιδιά μας, στην νεολαία, στους παντάρους. Τίμησαν σήμερα με την παρέλαση σε την κυρία. Η 25η Μαρτίου είναι η μέρα ανεστοχασμού. Είναι φάρος για την πορεία μας. Σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες επιβάλλεται να υπάρχει ομοψυχία και ενότητα. Θέλω με αφορμή την παρέλαση να συγχαρώ τους μαθητές και τις μαθήτριες στο σχολείο μας. Θέλω να συγχαρώ τα στατερμένα μας παιδιά και να εκφράσουμε την ελπίδα μας ότι τα στελέχη μας που βρίσκονται στην Αδριανούπολη γρήγορα θα γυρίσουν στην πατρίδα. Θέλω επίσης να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της σημερινής παρέλασης, να συγχαρώ και τους εκπαιδευτικούς και πρωτίστως να πω ότι τα παιδιά μας σήμερα, σηκώντας ψηλά την ελληνική σημαία, μας έδωσαν δύναμη και αισιοδοξία. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά χρόνια πολλά στους απόγεννους, στους απανταχού Έλληνες, στους απανταχού λαούς. Σημερινή μέρα, η μέρα γιορτής και ελπίδας, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, καλούμαστε να αφήσουμε κατά μέρος τις Φαρδομάρες και τη Διχόνοια, οι αιτίες οι οποίες και κατά την Επανάσταση του 1821 παραλίγο να αποβούν μοιραίες. Επομένως, επιβάλλεται να έχουμε σύνεση στη συγκεκριμένη συγκυρία τη χρονική, να υπάρχει συνεργασία, ομόνια και οπωσδήποτε, εάν αυτά τα επιτύχουν, έχουν την ελπίδα να μεγαλουργήσουν. Εάν όμως δεν συμβεί αυτό, τότε αυτό που είπα προηγουμένως για το 21, που παραλίγο να διακυβευτεί, συνέβη το 1920-1922. Γι' αυτό όλοι μας σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε πανελλήνιο επίπεδο θα πρέπει να βάλουμε το μικρό ή μεγάλο λιθαράκι μας για τη συνεργασία όλων, να πάρουμε αποφάσεις και όχι ειρωνικά λόγια να λέμε, αποφάσεις οι οποίες θα είναι
δύο μέρες με τα προβλήματα και τις ανάγκες του τόπου. Εύχομαι υγεία σε όλο τον ελληνικό λαό. Εύχομαι χρόνια πολλά και ευχαριστώ για την ακούση.